αυτά που έχω να πω και μετά να κόψουμε τη βασιλόπιτα. Αγαπητοί φίλοι καταναλωτές και καταναλώτριες και αγαπητοί εκπρόσωποι των συλλόγων, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας και είσαστε σήμερα εδώ. Όπως έχουμε ανακοινώσει, σήμερα έχουμε και γενική συνέλευση. Γενική συνέλευση να κάνουμε έναν απολογισμό δηλαδή και μετά να κόψουμε τη βασιλόπιτα τα καθιερωμένα. Επειδή σε γενική συνέλευση πρέπει να υπάρχει και κάποιος πρόεδρος και γραμματέας, προτείνουμε τους κυρίους Γιάννη Λουκά και τον κύριο Νίκο Κράβερ. Μήπως έχετε αντίρρηση. Πέντε. Συνήθως δεχόμαστε καταγγελίες για διάφορα προϊόντα, για διάφορες υπηρεσίες που δεν λειτουργούν σωστά. Κατά περίεργο τρόπο, μέσα στο 2015, οι καταγγελίες που δεχτήκαμε ήταν πάρα πολύ λίγες, ελάχιστες, και εκείνες ήταν τηλεφωνικά. Πολύ περίεργο, γιατί μέσα στο 2014 είχαν πολύ περισσότερες καταγγελίες. Βέβαια, ό,τι μας καταγγέλθηκε, το επιλύσαμε και μάλιστα πήγαμε και τρεις φορές στο φιλικό διακανονισμό το μέλλον μας, ο Ανέσου Παπάζογλου. Τρεις φορές πήγε στο φιλικό διακανονισμό, είναι μια επιτροπή αυτή στη Βέρεια, όπου επιλύει προβλήματα ανάμεσα στους καταναλωτές και στους καταστηματάρχες, τους φορείς κλπ. Το Μάρτιο κάναμε μια ομιλία στην Αλεξάνδρεια, όπου μετά από πρόσκληση της κυρίας Θωμαής Δημητριάδου, η οποία είναι υπεύθυνη του Κέντρου Διαβίου Μάθησης, είχε αρκετό κόσμο και παρουσιάσαμε τις θέσεις μας και ήταν χρήσιμη και ενδιαφέρουσα αυτή η ομιλία, την έκανε ο κύριος Φέκης Μπουγιατζής. Το Μάιο τον αφαιρώσαμε σε επισκέψεις σε γυμνάσια και λύκεια να ενημερώσουμε τα παιδιά. Συγκεκριμένα πήγαν στο 1ο, 2ο, 3ο γυμνάσιο και στο 1ο, 2ο λύκειο. Τον Ιούνιο προγραμματίσαμε μία ομιλία έτσι για το κάτι που θα είχε σχέση με το καλοκαίρι, αλλά δυστυχώς δεν την πραγματοποιήσαμε λόγω των εκλογών και λόγω των ρευστών καταστάσεων που υπήρχαν την εποχή εκείνη. Τον Οκτώβριο πήγαμε στη Δράμα για να γνωρίσουμε από κοντά τον Μπελίτη. Ο Μπελίτης είναι μια οργάνωση που έχουν σπόρους, ευθετικούς σπόρους, τους οποίους διαθέτουν δωρεάν. Και σκεφτόμαστε μήπως μπορούμε να κάνουμε μια εκδήλωση εδώ στην Άουσα με τον Μπελίτη και με τους παραγωγούς που είναι γύρω από την περιοχή μας, γιατί υπάρχουν παραγωγοί τόσο στη Βέρεια όσο και στην Κοζάνη και στην Πτολεμαΐδα. Το σκεφτόμαστε, δεν ξέρουμε αν θα το κάνουμε τώρα ή αργότερα. Το Νοέμβριο πραγματοποιήσαμε μια ομιλία με θέμα εναλλακτικές λύσεις θέρμανσης με ομιλητή τον Σπύρο Βλάχου. Καθόλου όμως το διάστημα είχαμε επαφές με τους αρμόδιους φορείς για το πρόβλημα της στέγης. Ξέρετε ότι στεγαζόμαστε πάνω από το Δημοτικό Θέατρο και έχουμε ένα πρόβλημα με τη στέγη, η οποία στάζει και είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση η οροφή μας. Ευτυχώς όμως το πρόβλημα αυτό διορθώνεται τώρα και ευχαριστούμε τους φορείς και όλους εκείνους οι οποίοι βοήθησαν σε αυτό. Δυστυχώς δεν είναι κανένας από τους φορείς και ενώ από την αρχή την εξουσία κάποιος από τον Δήμαρχος, αντιδήμαρχος, να τα ακούσει αυτά. Το καλοκαίρι μας ζητήθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Οικονομίας, μας ζητήθηκαν στοιχεία για μια ακόμη φορά, γιατί ήδη είμαστε γραμμένοι στο Μητρό των Καταναλωτών, έχουμε και αριθμό, αλλά μας ζητήθηκαν να τα ξαναστείλουμε. Συνήθως στέλνουμε τέτοια χαρτιά γιατί είχαμε επιχορηγήσεις. Να τονίσω ότι στο παρελθόν παίρναμε αυτές τις επιχορηγήσεις. Τώρα έχουν κοπεί από το 2011. Έχουμε να πάρουμε χρήματα από αυτές τις χορηγίες. Όπως καταλαβαίνετε, στηριζόμαστε μόνο στην ετήσια συνδρομή των 5 ευρώ από τα μέλη και αναγκαζόμαστε να περιορίσουμε τα έξοδά μας. Ένα παράδειγμα να πω ότι αλλάξαμε πάροχο στο τηλέφωνο και πήγαμε κάπου που είναι πιο φτηνά.
ένα όνειρο από πολλά χρόνια. Τυπώσαμε καινούργιες ταυτότητες για τα μέλη μας που έχουν τακτοποιήσει τη συνδρομή τους μέχρι και το 2014. Είναι μικρές, σαν μία κάρτα πιστωτική στο μέγεθος. Όποιος θέλει μπορεί να περνάει από τα γραφεία μας κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από τις 6.30 έως τις 8.30 το απόγευμα για να τις παίρνει. Η φωτογραφία είναι προαιρετική. Όποιος θέλει να έχει στην ταυτότητα φωτογραφία, καλώς. Όποιος δεν θέλει, την παίρνει έτσι όπως είναι, την κάνουμε εκεί την ώρα πλαστικοποίηση. Και επαναλαμβάνω, το γραφείο μας βρίσκεται πάνω από το Δημοτικό Θέατρο. Εδώ να τονίσω πάλι ότι το δίμηνο Μάρτιο με Απρίλιο θα πάρουμε και τις συνδρομές του 2015, γιατί μετά τον Ιούνιο έχουμε εκλογές, λίγη θητεία μας. Μέχρι τότε, το Μάρτιο έχουμε προγραμματίσει να πάμε πάλι σε σχολεία της περιφέρειας και στο τεχνικό λύκειο που δεν έχουμε πάει και στην περιφέρεια να κάνουμε ενημέρωση. Και κάποια δράση θα κάνουμε για την ημέρα του καταναλωτή μέσα στον Μάρτιο. Δεν ξέρουμε το θέμα ακόμη, δεν έχουμε αποφασίσει. Όπως είπα και παραπάνω, σε όλη τη διάρκεια του χρόνου φροντίζομαι να έχουμε επαφές τόσο με τους φορείς της πόλης μας, όσο και με τους πολίτες, τους καταναλωτές, οι οποίοι οι καταναλωτές όλοι μας είμαστε ανήσυχοι λίγος πολύ για το μέλλον, και αυτό επηρεάζει και τη ζωή μας και τις ενέργειές μας. Όμως τώρα είναι η στιγμή που πρέπει να είμαστε συσπηρωμένοι και ενωμένοι για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε ορισμένα πράγματα, να ακούσουμε κάποιες συμβουλές και να ενημερωθούμε. Βέβαια όλοι διαβάζουμε τις ανακοινώσεις του ΚΕΠΚΑ, αλλά σχεδόν κανένας δεν μας πλησίασε να μας πει τι γίνεται. Κανένας δεν έρχεται στα γραφεία μας, πάμε καθόμαστε στο γραφείο 2 ώρες και κανένας δεν έρχεται να μας πει τι γίνεται, τι κάνετε. Θέλουμε να ενημερωθούμε. Δηλαδή μια πληροφόρηση, μια συζήτηση. Και βέβαια χρειαζόμαστε και καινούργια μέλη. Αυτό είναι βασικό και νομίζω ότι θα πρέπει, είναι και επιτακτικό όλοι να είμαστε σαν καταναλωτές που είμαστε μέλη, για πιο πολύ για την ενημέρωση. Εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε, θέλουμε να κάνουμε πολλά πράγματα, αλλά ζητάμε και υποστήριξη από τους καταναλωτές, από τον κόσμο, από τους πολίτες. Γνωρίζω, συνειδητοποιώ, οργανώνομαι και προστατεύομαι, είναι οι λέξεις που μας εκφράζουν και πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Κάτι σαν συμβουλή, στις μέρες μας νομίζω ότι πρέπει να προγραμματίζουμε τις κινήσεις και τα έξοδά μας. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε οικονομικό προϋπολογισμό στα πλαίσια που μας επιτρέπουν οι συνθήκες. Αυτά είχα να πω, δεν έχω περισσότερα, εκτός του ότι μας ήρθε μία επιστολή από τον κύριο Δήμο Μίτσελα. Δεν ξέρω τι γράφει, αλλά νομίζω τη στιγμή που έχουμε γενική συνέλευση δεν χρειάζονται επιστολές, αλλά χρειάζεται να είναι εδώ οποιοδήποτε θέλει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που θέτει. Έτσι νομίζω ότι πρέπει να λειτουργούμε ανοιχτά και ξεκάθαρα και όχι με επιστολές. Η διαδικασία τώρα για να προχωρήσει της Γενικής Συνέλευσης, θα τα πω εγώ, πρέπει να κάνουμε τον οικονομικό απολογισμό για το 2015 και την έκθεση της Ελεκτικής Επιτροπής. Αυτά που τρώνε στο πιτάκι μέσα, υπάρχει ένα νόμισμα, μικρό νόμισμα, να τα φάει τα πιτάκια. Όποιος είναι τυχερός, κερδίζει ένα βιβλίο στις ουρές στην Άωση του Στυγανάκη. Άμα τυχόν κανένας δεν έχει φάει το πιτάκι του, να το φάει τώρα για να ξέρω ποιος είναι τυχερός. Γιατί εγώ είμαι ταμείας και μιλάω για πραγματικά με εσύ σίγουρα θα το κερδίσεις. Όπως είπε και προηγουμένως η πρόεδρος, επειδή η κυρία είναι πολύ σοβαρή και εμείς έχουμε περιορίσει πάρα πολύ τα έξοδά μας. Γιατί βασιζόμαστε μόνο στα μέλη.
Κάναμε έναν υπολογισμό με την επικοίνωση του κυρίου Στέργιου Μουτκάρη, ήρθε πρωτεύουσα στο γραφείο, ελέγξε μου σε όλες τις αποδείξεις. Έχω την άδειά του, σαν μέλος εξαιρετικής επιτροπής, να μιλήσω. Βεβαίως. Τα έσοδα το προηγούμενο χρόνο ήταν 463 ευρώ, τα οποία ήταν όλα από συνδρομές μελών. Τέρμα επιδομικής. Τα έσοδα ήταν 1500, τα έξοδα μάλλον. Τα έσοδα 463, τα έξοδα 1532. Αναλυτικά τα έξοδα είναι ως εξής. Είχαμε όμως και προτάσεις δικές σας να καταγράψουμε, μήπως κάποιος έχει κάτι να μας πει, πρωτού περάσουμε στο κόψιμο της Βασιλόφκας. Πώς θέλει κάποιος να πει κάτι ή κάτι, κάποια πρόταση, κάτι να κάνουμε που δεν έχουμε κάνει, κάτι που μας ξεφεύγει, μήπως κάποιος θέλει να μιλήσει. Οποιοςδήποτε είτε. Ο λόγος είναι, το 2009-2008 είχαμε και έσοδα, όπως είπε και Σταυρόλα από το χορηγήσεις και κόσμο. Ο κόσμος μέχρι και τότε δεν είχε τα προβλήματα που έχει σήμερα. Δυστυχώς, αντί να υπάρξει συσπήρωση σε εμάς, στους καταναλωτές, ο κάθε ένας σκέφτεται το σπίτι του, πώς θα τα βγάλει πέρα και σε πρόσκληση τι κάνετε, παιδιά, λέει έχουμε τον πόνο μας. Έχουμε το σπίτι μας, έχουμε, δεν μπορούμε να πληρώσουμε τώρα. Στο Κέρκα θα τρέχουμε. Αλλά το Κέρκα τώρα είναι φορέας που μπορεί να λειτουργήσει συνολικά σε αυτά που δεν μπορούμε να πάμε μόνοι μας. Σούπερ μάρκετ, στις αγορές. Βλέπετε τι γίνεται. Σε λίγο κάτι λίγο και λιγάκι βγάζουν τα βάρια όπου να είναι. Χαλασμένα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ, μουρδιασμένα τυριά. Βγαίνετε μόνοι σας και δεν σας δίνουν σημασία. Μόλις επέμβει το ΚΕΠΚΑ αμέσως να σας δώσει καινούργια και μην λέτε τίποτα. Δηλαδή πρέπει να παραμείνουμε ενεργοί. Γι' αυτό όμως επειδή είπαμε δεν έχουμε άλλη επιχορήγηση, έχουμε τα δικά σας τα λεφτά. 5 ευρώ το χρόνο όμως μπορεί να δοθούν. Θα τα πείτε 5 εδώ, 5 εκεί. Αλλά πρέπει να λειτουργήσουμε για το καλό όλων μας. Εμείς ξεχνάτε, εδώ είμαστε εθελοντές. Αντί να πάμε στο καφενείο και να συζητάμε, πάμε και καθόμαστε και σκούμαστε με τον συνάδελφο, τον συμπολίτη μας για πράγματα της κοινωνίας. Νομίζω αξίζει τον κόπο και να συμμετέχετε και να συμβάλλετε και να φέρετε μέλη. Γιατί αν σταματήσουν να κάνουν το 5 ευρώ, δεν μπορούν να βρέσουν τα τηλέφωνα. Και ευτυχώς μας έχει καταγραφεί ο Δήμος ένα μέρος και ακόμα δεν πληρώνουμε τίποτα για την ώρα. Άμα κάπου κάτι δυστραβώσει, θα σταματήσουμε σε λίγα χρόνια. Γιατί δεν θα έχουμε καθόλου λεφτά. Θέλουμε νέα μέλη, πέστε τα που ακούστε εδώ πέρα, το γείτονα, το συνάδελφο, ότι κάτι γίνεται. Να μαζευτούμε πολύ. Ευχαριστώ, Σταυρό.